αδερφή, αυτό που ήθελα έτσι να πω, ένα πρόβλημα που έχουν τώρα τελευταία και θέλω να το μάθετε όλοι σας, είναι το θέμα με τις δασικές εκτάσεις, τις δημοτικές δασικές εκτάσεις, με το μοναστήριο του Αγίου Βυσσαρέως. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, είναι περιουσιακό μεγάλο στοιχείο για μας και θέλω να το κουβεντιάσουμε το λίγο. Πρέπει να κινηθούμε άμεσα, οπότε εγώ η δική μου σκέψη είναι και η πρόταση είναι να μπούμε δυναμικά, να κάνουμε μια επιτροπή, εδώ απόψε να βγάλουμε μια διακομματική επιτροπή και για ψήφισμα να επισημοποιήσουμε στον νομό, σε όλο τον κόσμο, στους βουλευτές, στον αντιπεριφερειάρχη και γενικότερα στον νομό, να μάθει και το μοναστήριο ότι δεν είμαστε, δεν είναι μόνο του, ότι δεν έχει σημασία αν πιστεύουμε τι κάνουμε, αλλά δεν είμαστε τίποτα. Με την καλή έννοια. Γρήγορα σας ενημερώνω ότι έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια σχεδόν. Από το 2015 η Ιερά Μονή Αγίου Βυσσαρίωνα θέλησε να κάνει αποτρεματισμό του δάσους. Αποτρεματισμό. Τι σημαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή η Ιερά Μονή έχει ένα δάσος, Καλογερμανδρίου λέγεται, είναι στα όρια μεταξύ των Στοναρέγων, Ερδοχωρίου και Πρωτηρού. Η έκθεση είναι περίπου 5-6.000 ευρώ και νομίμως το υλοτομεί κάθε χρόνο με διαχειριστικές μελέτες. Ξεκίνησε από το 2015 να θέλει να κάνει αποτραυματισμό. Με ποια λογική. Ότι έχει στα χέρια της απόφαση από το 1929-1930 από το Υπουργείο Γεωργίας, από κάποια δικαστήρια, ότι της ανήκει μεγαλύτερη έκταση. Αυτή η μεγαλύτερη έκταση δεν έχει οριοθετηθεί. Είναι μόνο με σημεία πάνω, με ράχη, τάδε, με βρύση κόρπου, με βρύση... Δεν αναφέρει, δεν είναι οριοθετημένη, δεν είναι αποτυπωμένη σε χάρτη. Είναι μόνο με προφορικά αναφέρεται τοποθεσίες και αυτή τη στιγμή θέλει βάση των τοποθεσιών να κάνει αποτερματισμό της έκθεσης. Από πέρυσι, το 2016, έγινε μια επιτροπή, είναι αναγκαστική αυτή η επιτροπή που γίνεται, είναι από το Δασαρχείο Τρικάλων που έχει την περιοχή, από την περιφέρεια Θεσσαλίας ένας μηχανικός και ένας εκπρόσωπος του Δήμου Πύλης. Ήδη ξεκίνησε πριν από 20 μέρες να ξεκινήσουν να κάνουν τον αποτραυματισμό. Τη στιγμή αυτή διεκδικεί μόνο τα δημόσια δάση και τα συνδυόπιτα Στορναρέκων, Ερδοχωρίου, Περτουλίου και του παραμέλλοντος συνδέοντος δάσους. Και λογικά, από ό,τι γνωρίζουμε, σε δεύτερο χρόνο, αφού θα δει πώς θα πάει η όλη διαδικασία, θα ξεκινήσει και εναντίον του Δήμου που είναι το δάσος του Φρουντερού. Και το ξεροπόρι που είναι και αυτό δημόσιο, ανήκει στην κοινότητα Ελλάδας. Ότι αυτές οι οριοθετήσεις, οι οποίες γίνονται τώρα σε πρόχειρη βάση, έχουν σκοπό να γίνει σύνταξη χάρτου με συντεταγμένες κλπ. Για να αντιπροβληθεί σε σχέση με τους χάρτες που ήδη υπάρχουν. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξέρουμε εμείς εδώ. Βεβαίως και συμφωνώ με κινητοποίηση και για να καλύψω και τον Ζάχο, ας τη λέμε Επιτροπή Αγώνας, έτσι. Να μην πω το αυτονόητο ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να τη διεκδικήσουμε με όποιο τίμημα και κόστος και αν έχει ο Δήμος Πύλης.